Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, μεγάλη γιορτή σήμερα της Αγίας Άννας. Χρόνια πολλά και πάλι με υγεία. Η επικαιρότητα τρέχει, κυρίες και κύριοι. Την ύπαρξη σχεδίου για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητος, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, λέγοντας πως ο διπλωματικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός υπάρχει. Τόνισε όμως ότι δεν διανοούμαστε κλιμάκωση σε επίπεδο ενεργειών. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα αυτή την εποχή, κυρίες και κύριοι, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και την ώρα που ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Κουλουσία Κάρ, δηλώνει ότι η απέλαση του Λίβιου πρέσβη από την Αθήνα συνιστά κρίση αδυναμίας και δεν θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, έρχεται ο επικεφαλής του πολεμικού ναυτικού στη Λιβύη, ναύαρχος Φάρας Ελ Μαχνταουί, απόφυτος της δικής μας σχολής ναυτικών δοκίμων, και δηλώνει πως θα απελευθερώσουμε την πρωτεύουσα, την Τρίπολη, και θα καταστρέψουμε το τουρκικό όνειρο, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή του στις ενέργειες της φιλοτουρκικής κυβέρνησης του Σαράτζμ. Και κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε και στα του απολύτως εσωτερικού πεδίου. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης σχετικά με τον τρόπο τήρησης της δημόσιας τάξης, με τις μεθόδους τις οποίες έχει επιλέξει η σημερινή κυβέρνηση προκειμένου να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη, η οποία είναι αλήθεια ότι έχει διασαλευτεί τα τελευταία χρόνια. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τρεις τραυματίες αστυνομικούς, δύο μεγκάβματα μάλιστα από τις Μολότοφ, έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση και ζητάει τα ρέστα από την κυβέρνηση αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΑΤ αντιμετώπισαν διαδηλωτές με ή χωρίς εισαγωγικά στα Εξάρχεια τις προηγούμενες μέρες στις εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Εσωτερική έρευνα διέταξε η κυβέρνηση, η οποία όμως καλύπτει τους αστυνομικούς. Επαναλαμβάνω ότι από τα μικροπροβλήματα που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες στα Εξάρχεια υπάρχουν τρεις τραυματίες αστυνομικοί, οι δύο με εγκάβματα. Και όταν λέμε εγκάβματα, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για Μολότοφ. Είναι μαζί μου σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ο καλός φίλος δημοσιογράφος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών, στον δυτικό τομέα της Αθήνας, Γιάννης Λοβέρδος. Γιάννη, καλησπέρα. 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 Να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στις ανούλες του Χιονιά. Μόνο του Χιονιά δεν έχουμε. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό του Αντώνη Καλογιάννη. Αλλά τώρα οι ανούλες είναι, θα έλεγα, του Λωτιά σίγουρα. Και έχουμε καλό καιρό σήμερα. Ευτυχώς είναι μια καταπληκτική μέρα η σημερινή. Από αύριο, λένε, θα αρχίσουν οι καταιγίδες και οι βροχές. Θα το δούμε. Να πάμε στο, επειδή το έθεσες Νίκο, στο μείζον θέμα αυτό που προέκυψε από τις αντιδράσεις κάποιων στην αντιπολίτευση για την στάση της αστυνομίας στα γεγονότα που έγιναν την περασμένη Παρασκευή μετά το τέλος, πρέπει να το παραλάβουμε, μετά το τέλος του συλλαλητηρίου για τον Γρηγορόπουλο. Ξέρεις, την Παρασκευή που δεν μπόρεσα να έρθω εδώ, ένας από τους λόγους που δεν μπόρεσα να έρθω ήταν γιατί μιλούσα στη Βουλή. Και αυτό που είπα στη Βουλή τι ήταν? Είπα ότι μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή όλη η πολιτική αρχή και όλη η πολιτική να συμμετάσχουμε σε μια διαδήλωση ειρηνική στη μνήμη όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας από όπου και αν προέρχονται. Εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις θυμάτων, δεν κάνουμε διακρίσεις στη βία. Η βία είναι καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται, είτε αυτός είναι ο Αξαρλιάν, είτε είναι ο Φίσας, είτε είναι ο Γρηγορόπουλος, είτε είναι οι νεκροί της Μαρφίν που δυστυχώς ακόμα δεν έχουν δικαιωθεί γιατί δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι τους, είτε είναι ο Φουντούλης, οποιοδήποτε και να είναι, είναι θύμα βίας, είναι καταδικαστέα η βία από όπου και αν προέρχεται. Τώρα, αυτά που έγιναν την Παρασκευή. Την Παρασκευή η αστυνομία απεφάσισε επιτέλους να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη και να μην μπορούν να καίνε κάποιοι χωρίς διακρίσεις την πρωτεύουσα. Ο μόνος ο οποίος έχει δικαίωμα να ασκεί ένομη βία είναι η ελληνική αστυνομία, κανείς άλλος.
σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους που επικρατούν. Όταν προσπαθείς να αντιμετωπίσεις ανθρώπους που σε κυνηγάνε με μολότοφ και με στυλιάρια, θα χρησιμοποιήσεις την βία μέσα στα όρια που σου επιτρέπει ο νόμος. Πάντως, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, είχαμε μια δήλωση εκ μέρους του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος λέει ότι ο εξευτελισμός της ανθρώπινης προσωπικότητας δεν είναι νοητός ποτέ, πουθενά, από κανένα και με οποιαδήποτε δικαιολογία. Αυτό γιατί υπήρξαν κάποιες σκηνές, θυμάμαι κάποιες φωτογραφίες, μία-δύο με ημίγυμνους. Συμπολίτες μας οι οποίοι συνελήφθησαν, κανείς δεν ξέρει τι έγινε εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι είχαμε τραυματίες αστυνομικούς. Κοίτα, οι φωτογραφίες αυτές μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Δεν ήμουν μπροστά, δεν μπορώ να κρίνω. Εκείνο που μπορώ να πω είναι απλά ότι το θέτω εάν, κοίτα, μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων, η αστυνομία ασκεί ένομη βία. Ένομη βία. Νομίζω ότι σε μια εάν έχει ξεπεράσει τα όρια της ένομης βίας. Και αν αυτό το έχουν κάνει συγκεκριμένα, μεμονωμένα περιστατικά, δεν το κάνανε στο σύνολό τους οι αστυνομικοί, μεμονωμένα περιστατικά, τότε να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες για αυτούς που πήγαν να το παίξουν σε ρήφιδες ή οτιδήποτε άλλο. Και ξεπέρασαν τα όρια. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, σε μια τέτοια κατάσταση, έκριθμη εκ των πραγμάτων, θα υπάρξουν και παρατράγουδα. Ευτυχώς τα παρατράγουδα δεν ήταν σοβαρά. Δεν έγινε κάτι. Είπες εσύ ότι οι αστυνομικοί ήταν τα θύματα αυτής της βίας. Δεν ήταν οι διαδηλωτές. Δεν είχαμε τραυματίες διαδηλωτές. Όχι, τρεις αστυνομικούς. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση και μάλιστα με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Έτσι, γιατί με έχουν εγκάβματα, πάνε να πει ότι δέχτηκαν βόμβες μολότοφ. Είναι προφανές αυτό, γιατί διαβάζω και βλέπω κάποια πράγματα. Και κανείς δεν αναφέρεται στους αστυνομικούς οι οποίοι διαχρονικά γίνονται σάκος του μπόξ αυτών των καταστάσεων. Έτσι. Και ελπίζω οι συλληφθέντες από τα επεισόδια αυτά. Νομίζω έχουν ανοίξει δικογραφίες. Να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν με το νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος προβλέπει ότι η χρήση μολότοφ είναι κακούργημα και όχι πλημέλημα. Ναι, έχουν ασκηθεί διώξεις με κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Δυστυχώς έχουμε και ανήλικους συλληφθέντες για άλλη μια φορά. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά δυνατό να καταλάβω. Εδώ υπάρχει και κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την επιμέλεια των ανηλίκων. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, Γιάννη. Προφανώς. Μην ξεχνάμε ότι και ο Γρηγορόπουλος και ο Ρωμανός, όταν έγιναν αυτά τα φοβερά γεγονότα του 2008, ανήλικοι ήταν. Σε εκείνη την συγκλονιστική ημέρα της αποτρόπης δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Η οποία οδήγησε και σε σειρά εκτρόπων, όχι μόνο στην Αθήνα, Κορκώνια, αλλά σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα, θα κάνω και εδώ ένα πολιτικό σχόλιο, οδήγησε και στην πτώση της κυβέρνησης Καραμελή. Κατ' εμέ, δεν νοείται κεντροδεξιά κυβέρνηση να χάνει, ας μου επιτραπεί ο όρος, την μπάλα στο πεδίο της δημόσιας τάξης. Δεν οδήγησε αυτό, έχασε τις εκλογές. Και αυτό ήταν μεγάλη, ήταν αιτία. Ναι, μπορεί όντως να επεβάρυνε την εικόνα της κυβέρνησης. Και με ό,τι ακολούθησε έτσι. Ναι, την επεβάρυνε πολύ. Λοιπόν, περνάμε στα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε τελικά. Ναι, αυτό είναι το μείζον. Βλέπουμε τελικά ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει να κλιμακώσει την επιθετικότητά της. Βλέπουμε ότι όχι μόνο προέβη, Γιάννη μου, στη συμφωνία, την υπογραφή συμφωνίας με τη Λιβύη, μια συμφωνία η οποία είναι άκυρη από όπου και αν το δει κανείς. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι προσπαθεί να στηρίξει την άκυρη αυτή συμφωνία με δηλώσεις και με μια επικοινωνιακή εκστρατεία. Και έρχεται, και εδώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, Γιάννη, και θέλω και τη δική σου τοποθέτηση. Έρχεται ο αρχηγός του ναυτικού της Λιβύης και λέει: «Οπ, stop. Θα απελευθερώσουμε την Τρίπολη», εκφράζει την άλλη κυβέρνηση, «και αυτά θα τελειώνουν». Και εδώ βλέπουμε, Γιάννη, την ευεργετική επίδραση του γεγονότος ότι επί δεκαετίες στις ελληνικές, στις παραγωγικές σχολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων φοιτούσαν σπουδαστές που μας έστελναν αραβικές χώρες και αφρικανικές χώρες, έχοντας δημιουργήσει ένα πλέγμα φιλελληνικό στη Βόρεια Αφρική, στην Αφρική και όχι μόνο, αυτό. Θυμάμαι ότι πήγα στην, και θα σας ακούσω με προσοχή, πήγα στην Ιορδανία. Είχα πάει εκεί επίσκεψη συνοδεύοντας τον Υπουργό Άμυνας προετών και πολλά μέλη της Βουλής της Ιορδανίας, είναι 70 μελής νομίζω η Βουλή, νομίζω 10 τόσοι είχαν τελειώσει οι παραγωγικές σχολές των Ελληνών Πλουμαντινάμεων, Γιάννη. Yes. Έχουμε αξιοποιήσει όλα αυτά τα...
τα πλεονεκτήματα που έχουμε στην περιοχή. Αυτό είναι πράγματι ισχύει. Να πούμε και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ακριβώς επειδή είναι φιλέλληνες στο περιβάλλον του Χαφτάρ, στη Λιβύη υπάρχουν δύο κυβερνήσεις. Μία είναι του Σαράζ, η φιλοτουρκική, και η άλλη είναι του Χαφτάρ, την οποία αναγνωρίζει η Αίγυπτος. Και τη στηρίζει έμπρακτα. Και την στηρίζει η Αίγυπτος, η οποία είναι αντιμουσουλμανική εναντίον των φονταμενταλιστών μουσουλμάνων. Ο Σαράζ είναι πιο κοντά στους αδερφούς μουσουλμάνους της Αιγύπτου. Και γι' αυτό έχει καλές σχέσεις και με το τουρκικό καθεστώς του Ερντογάν. Λένε, δεν το ξέρω αυτό, ότι ο Χαφτάρ τελικά θα επικρατήσει. Θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο που ξέρω είναι ότι από τη Βεγγάζη, που είναι η έδρα του Χαφτάρ, δεν έρχονται που είναι πολύ πιο κοντά στην Κρήτη από ό,τι είναι στην Ιταλία, οι άνθρωποι του Χαφτάρ δεν επιτρέπουν τις μεταναστευτικές ροές να έρχονται προς την Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει ούτε ένας μετανάστης από τη Λιβύη στην Κρήτη. Είναι πολύ πιο κοντά, έτσι. Αντίθετα, οι μετανάστες όλοι που στη χώρα μας περνούν μέσω της Τουρκίας. Και αυτό είναι κάτι που σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Τουρκία αφήνει, επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους, αν δεν τους πρόχνει κιόλας, να έρθουν στη χώρα μας, παραβιάζοντας την συμφωνία που είχε γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των σοβαρών ανθρώπων και αναλυτών, χρειάζεται μια νέα συμφωνία με την Τουρκία, την οποία ελπίζουμε να τηρήσει, σε ό,τι αφορά το μείζον θέμα που είναι το μεταναστευτικό. Αλλά το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα θέμα που δεν αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα υφίσταται συνέπειες. Είναι όμως δεν είναι ελληνοτουρκικό πρόβλημα, είναι ευρωτουρκικό. Το θέμα με τη Λιβύη και αυτό δεν είναι αποκλειστικά ελληνοτουρκικό. Είναι και αυτό έχει διάσταση διεθνούς δικαίου και αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι πήγε να κάνει η Τουρκία? Η Τουρκία θέλει να λάβει ένα κομμάτι από τον όποιο πλούτο υπάρχει, ορυκτό πλούτο, υπάρχει υποθαλασσίως της Μεσογείου. Και γι' αυτό προσπαθεί να παρέμβει και στην ΑΟΣ της Κύπρου. Δεν επιτρέπει στην Κύπρο και στις σύμμαχες δυνάμεις όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος να κάνουν τις έρευνες εκεί και κάνει το δικό της καουμπολίκια προσπαθώντας να κάνει τις δικές της γεωτρήσεις. Το ίδιο πάει να κάνει τώρα με τη συμφωνία αυτή με την ευάλωτη κυβέρνηση Σαράζ στην Τρίπολη της Λιβύης. Αυτό το κάνει γιατί προσπαθεί να, με τη δύναμη των όπλων που διαθέτει, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι μια ισχυρή δύναμη η Τουρκία, η οποία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, προσπαθεί να επιβάλλει με τη δύναμη των όπλων τις απόψεις της. Εγώ προσωπικά ανησυχώ, θα ήμουν ανόητος αν δεν ανησυχούσα, αλλά δεν φοβάμαι. Και χτες στην εκπομπή, στο πρωινή τύπη που συμμετείχα στον Αντένα, επεσήμανα, δεν ξέρω πώς το είδατε, θα ξέρετε ότι το είπα σαφώς, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πόλεμος της Ελλάδος με την Τουρκία. Και χαίρομαι γιατί λίγο μετά από αυτή τη δήλωσή μου βγήκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος, και επεσήμανα ακριβώς αυτό, ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Χαίρομαι γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέω. Τώρα, σε ό,τι αφορά βέβαια τα μεγάλα θέματα της, το μεγάλο θέμα αυτό της Τουρκίας, σαφώς και εγώ και όλοι οι άνθρωποι είμαστε υπέρ μιας συνεννόησης με την Τουρκία και μιας ή δυνατόν συνεργασία με την Τουρκία, αλλά για να υπάρξει πρέπει να το θέλουν και δύο πλευρές. Ακριβώς. Δηλαδή και όταν λέμε συνεννόηση, να είναι κάτι το οποίο να μην τραυματίζει τη μία από τις δύο πλευρές. Επίσης όρις και σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα ο ένας του άλλου. Πρέπει να συνεχίσουν, Γιάννη, κατά την άποψή σου, οι συνομιλίες στο πλαίσιο των μέσων οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Ναι, βέβαια. Εμείς είμαστε υπέρ της συνεννόησης. Ταυτόχρονα όμως θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα παντή τρόπο. Ακόμα αν χρειαστεί. Που δεν θα χρειαστεί. Γιατί σε ρωτάω, και γιατί με τη χρήση όπλων. Μου φαίνεται λίγο αδιανόητο τη στιγμή που γίνονται συνομιλίες ακριβώς για να βρεθεί ένα καλύτερο πλαίσιο και να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις. Έχουμε την ίδια ώρα που η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι, έχουμε προκλητικές ενέργειες εκ μέρους της. Ναι, ναι. Και εμένα το ερώτημα είναι, δεν είναι ρητορικό, είναι ουσιαστικό. Είναι τι θα γίνει αν αύριο στη ζώνη που υπέγραψε, στη ζώνη για την οποία υπέγραψε η Τουρκία και η Λιβύη,
εμφανιστεί ένα τουρκικό ερευνητικό που είναι ζώνη ελληνικών συμφερόντων, γιατί παρακάμφθηκε η Κρήτη, παραδείγματος χάρη. Τι θα κάνουμε εμείς αυτή την πλευρά? Γιατί άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο να λέει στο ραδιόφωνο του πρώτου θέματος ότι εμείς δεν διανοούμαστε κλιμάκωση. Στη διπλωματία πολλά λέγονται και δεν γίνονται και πολλά γίνονται και δεν λέγονται. Θα αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος όπως πρέπει για να προστατεύσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση και οι ενόπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό να είστε όλοι βέβαιοι. Η Τουρκία, το τι θα πράξει θα το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι μολονότι ασφαλώς είναι μια ισχυρή δύναμη στην περιοχή και διατηρεί καλές σχέσεις με πολλές χώρες, ακόμη και με τη Ρωσία και με την κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ. Η Ρωσία δεν δείχνει όμως να είναι ευχαριστημένη με την υπογραφή του συγκεκριμένη συμφωνία με τη Λιβύη. Τους είπε ότι δεν. Δεν περνάει αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία αυτή απερίφθηκε από τη Ρωσία, απερίφθηκε από το State Department. Ναι. Έτσι. Απερίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση όμως αυτό που λες, ότι παρά το γεγονός ότι απερίφθη, οι Τούρκοι επιμένουν. Εντάξει. Προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Ακόμα και όταν απορρίπτονται. Η συμφωνία αυτή, όπως λέει και η ελληνική κυβέρνηση, είναι καινή περιεχόμενο. Δεν υπάρχει. Είναι άκυρη. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Δεν μπορεί να τηρηθεί ούτε καν με τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει. Το παίζουν μέχρι να δουν πού πάει. Μετά μπορεί να αποσύρουν ένα κομμάτι, αλλά θα έχουν δημιουργήσει κάποιο είδους τετελεσμένο. Όπως πήγαν να δημιουργήσουν και σε κάποιο βαθμό το δημιούργησαν, για να είμαστε ειλικρινείς, με τα ίμια του 1996, έτσι, όπου είχαμε και νεκρούς. Ναι, γιατί κατάφεραν να επιβάλλουν εκεί μια λογική γκρίζων ζωνών, έτσι. Ναι. Και ουσιαστικά μπορεί κάποιος να πει ότι από αυτή την υπόθεση η Ελλάδα ζορίστηκε. Mm. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι η Τουρκία όχι μόνο δρά προκλητικά εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, επιμένει, ενεργεί και κερδίζει, και προσπαθεί συνέχεια να κερδίσει έδαφος, γιατί αύριο μπορεί να σου πει εγώ αποσύρω τη συμφωνία ως ένδειξη καλής χειρονομίας, καλής θελήσεως. Και εκεί θα μείνει στη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία έκανε ένα βήμα καλής θελήσεως. Δηλαδή αυτό είναι το κόλπο που εφαρμόζει τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι. Και το ίδιο κάνει παντού. Και από εδώ και από εκεί και στην Κύπρο. Είδαμε την τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή των Βαροσίων πρόσφατα. Έχει και μια άλλη επιδίωξη η Τουρκία και προσωπικά ο Ερντογάν. Μην ξεχνάμε ότι όπως εμείς το 2021 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και την παλιγενεσία, την Εθνική Παλιγενεσία, το 1923 οι Τούρκοι θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια από συστάσεως του τουρκικού κράτους. Του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Ναι. Το τουρκικό κράτος δεν υπήρχε τουρκικό κράτος. Προηγουμένως ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το δημιούργησε ο Κεμάλ Ατατούρκ, που είναι ο πατέρας των σύγχρονων Τούρκων. Αυτό σημαίνει Ατατούρκ. Ο Ερντογάν θέλει να ξεπεράσει τον Κεμάλ. Θέλει να γίνει αυτός ο νέος Κεμάλ, ο νέος μεγάλος ηγέτης της Τουρκίας. Και γι' αυτό προσπαθεί να κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε μια πολιτική ψυχραιμίας και αποφασιστικότητας. Ναι, μεν συζητάμε, αλλά είμαστε και αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα είναι ο επανεξοπλισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τα τελευταία 10 χρόνια, λόγω της οικονομικής κατάρρευσης και χρεοκοπίας, δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει αποφασισμένη προς αυτήν την κατεύθυνση. Και το πρώτο βήμα είναι το νομοσχέδιο για την εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των F-16 που διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία. Αλλά και τον μοιράζει. Το οποίο έρχεται, ναι, και τον μοιράζει, που έρχεται να ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή τη βδομάδα θα ψηφιστεί. Αυτή τη βδομάδα θα ψηφιστούν μια σειρά από νομοθετήματα που είναι προς αυτή την κατεύθυνση της εξυγίανσης της ελληνικής διοίκησης, του ελληνικού κράτους, της αναβάθμισης των όπλων δυνάμεων και της προστασίας των ελληνικών δικαιωμάτων. Θα γίνει και η πρόσληψη 600 συνοριοφυλάκων για να κλείσουν όσο δυνατόν γίνεται τα σύνορα στον Εύρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ανακοίνωσε ουσιαστικά το σφράγισμα των διόδων, τις οποίες χρησιμοποιούν οι λαθρομετανάστες για να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια προσπάθεια επανάκτησης του ελέγχου στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος τώρα,
κατά προσέγγιση είναι περίπου 160 χιλιόμετρα. Και πρόσεξε, αυτά τα 160 χιλιόμετρα σήμερα δρούν μόλις 17 σινοριοφύλακες. Και έχουμε το οποίο είναι εξωφρενικό. Τώρα θα πάρουμε 600 μέσα στις επόμενες μέρες. Ταυτόχρονα εξοπλίζεται και πάλι με τεχνολογικό υλικό τα σώματα ασφαλείας ό,τι αφορά τον Εύρο, με θερμικές κάμερες και άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό που θα επισημαίνουν από πού περνάνε και ποιοι περνάνε στα ελληνικά σύνορα. Το ίδιο θα γίνει και στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε, που είναι η νησιωτική ακτογραμμή. Εκεί θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε όσο το δυνατόν τις διόδους που εισβάλλουν κάποιοι διακινητές, κάποιοι παράνομοι διακινητές, των οποίων η καταδίκη θα είναι κακουργηματική, να το πούμε τον νεοποιητικό δοκόμιο. Το είχε αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Το είχε κάνει πλημέλημα. Για αυτούς τους άθλιους ανθρώπους, τους δουλέμπορους. Ναι, οι οποίοι κάνουν αυτό το λαθρεμπόριο, ανθρώπων λαθρεμπόριο, που είναι το χειρότερο όλων, θα υπάρξουν αυστηρές ποινές. Κάποιοι όμως, να πούμε εδώ, Γιάννη, το κάνουν και υπό το. Είναι πολλά τα λεφτά. Το κάνουν υπό το πέπλο των ΜΚΟ, έτσι να το πούμε αυτό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να φτάνουν βάρκες στην Ελλάδα και οι ΜΚΟ να είναι ειδοποιημένες. Πού φτάνουν οι βάρκες και να περιμένουν εκεί τους λαθρομεταλλάδες. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι η μεγαλύτερη μπίζνα που υπάρχει, μεγαλύτερη και από τη διακίνηση ναρκωτικών ή παράνομων όπλων ή γυναικών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Γιάννη, έχουμε κάποιες άλλες ειδήσεις, τις οποίες θα ήθελα να συζητήσω μαζί σου. Έκανες και εσύ μια αναφορά την προηγούμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε ρεκόρ στους πληστηριασμούς τον προηγούμενο Νοέμβριο, έτσι. Ναι. Κοίτα, αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα έχουμε πολλούς πληστηριασμούς, ιδίως από 1η Ιανουαρίου και μετά. Εντάξει, η οικονομία δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τα κόκκινα δάνεια είναι ένας βραχνάς. Αυτή τη βδομάδα ψηφίστηκε το σχέδιο Ηρακλής για την εξυγίανση των τραπεζών, των χαρτοφυλακίων των τραπεζών και για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Είδαμε ότι ναι, μεν κάποια πολλούνται σε funds και φεύγουν από το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Ταυτόχρονα όμως έρχονται καινούργια κόκκινα δάνεια που αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει πρόβλημα στην αγορά και στην οικονομία. Δεν είπαμε ότι ξαφνικά έλαμψε ο ήλιος για τους ανθρώπους και ότι έχουμε τα οικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα μας οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ το είδα και με αυτό που θέλω να κάνω μια αναφορά. Γιατί με πήρανε πολλοί απλοί πολίτες και μου διαμαρτυρήθηκαν για αυτό το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δίνεται αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Και μου διαμαρτυρήθηκαν γιατί αυτοί δεν το παίρνουν. Τους εξήγησα. Γιατί... Τι έχει δοθεί το Μάιο ακριβώς, να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εγώ νομίζω ότι. Γιατί αρχίζω και μπερδεύομαι και εγώ. Υπήρξε ένα επικοινωνιακό, κατά τη γνώμη μου, επικοινωνιακό λάθος από πλευράς της κυβέρνησης που δεν εξήγησε επαρκώς στον κόσμο τι συνέβη με το κοινωνικό μέρισμα. Ο κόσμος είχε μείνει σε αυτό που δινόταν κάθε Χριστούγεννα τα τελευταία χρόνια. Να δόθηκε το Μάιο. Πέρσι είχε δοθεί στους συνταξιούχους το κοινωνικό μέρισμα και ήταν γενναίο. Ήταν σε 3 εκατομμύρια και πλέον ανθρώπους. Είχε δοθεί πέρσι τα Χριστούγεννα. Μετά όμως το κοινωνικό μέρισμα που επρόκειτο να δοθεί φέτος τα Χριστούγεννα δόθηκε για ψηφοθερικούς λόγους του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο με τη μορφή δήθεν της 13ης σύνταξης. Δεν ήταν 13η σύνταξη, ήταν ένας μποναμάς ήταν. Ο οποίος δόθηκε τον Μάιο. Αυτό και τότε θα θυμάστε που έλεγε και ο κύριος Τσακαλώτος που ήταν υπουργός οικονομικών τότε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος μέχρι τέλους του χρόνου για άλλες παροχές. Να θυμίσω ότι τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει μειώσει και τον ΦΠΑ στην εστίαση από 24% σε 13%, αλλά μόνο για τα τρόφιμα, όχι για τα ροφήματα, δηλαδή για τον καφέ που είναι και το μεγαλύτερος τζίρος των καταστημάτων εστίασης. Εκεί δεν υπομειώθηκε, γιατί δεν είχε, λέει, το δημοσιονομικό χώρο. Δεν το έλεγα εγώ, ο κύριος Τσακαλώτος το λέει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που ήρθε στα πράγματα σε 7 Ιουλίου και διαχειρίζεται έναν προϋπολογισμό που δεν τον έχει φτιάξει η ίδια. Ο πρώτος προϋπολογισμός που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση είναι Μητσοτάκη πρώτου είναι από 1 πρώτου του 2020. Με το νέο προϋπολογισμό θα ψηφιστεί στις 18 Δεκεμβρίου από τη Βουλή. Αυτό που εφαρμόζει είναι ο προϋπολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ, ο προϋπολογισμός του Τσακαλώτου. Ο οποίος ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι,
τέτοια εποχή. Από την προηγούμενη, ναι, από την προηγούμενη Βουλή. Τώρα, εδώ δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος 7 Ιουλίου. Βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος για να δοθούν οι μειώσεις των ένφια, η πληρωμή των οίκο για να μην ανέβουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, για να δοθούν κάποια άλλα βοηθήματα. Πώς βρέθηκε? Για να είμαστε ρεαλιστές, από δύο πράγματα. Από τη μεγάλη μείωση των επιτοκίων που έδωσαν μια ανάσα στην οικονομία και από την ρύθμιση των 120 δόσεων που πήγε καλά και έφερε χρήματα στα ταμεία του ελληνικού κράτους. Και έτσι η κυβέρνηση αποφάσισε, ενώ δεν πρόκειτο να το κάνει, η 13η σύνταξη, όπως αλλιώς να την πούμε, θα δίνεται από εδώ και πέρα κάθε Χριστούγεννα, αλλά αρχίζοντας το 2020. Τώρα δεν πρόκειτο αυτά τα Χριστούγεννα να πάρει κανείς ούτε ένα ευρώ. Βρέθηκε όμως ένας δημοσιονομικός χώρος, μικρός, περιορισμένος, λιγότερο από 200 εκατομμύρια, τα οποία δίνονται για την προστασία κάποιων παιδιών και μόνον. Γι' αυτό δίνονται σε πολύτεκνες οικογένειες και σε παιδιά με αναπηρία κάτω των 24 ετών. Μάλιστα. Δεν δίνεται σε όλους αναπήρους. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται πολύ. Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας για το πρώτο μισό της εκπομπής, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Είχαμε μια απόφαση σήμερα από ένα μονομελές πρωτοδικείο για το Airbnb. Και είχαμε μια απόφαση εκεί, η οποία μπορεί, εφόσον προχωρήσει και το θέμα. Δηλαδή, τι λέει η απόφαση? Ότι αν μια πολυκατοικία δεν θέλει ένα διαμέρισμα να νοικιάζεται κατά αυτόν τον τρόπο, εκεί τελειώνουν όλα. Βέβαια, αυτή μένει να τη δούμε και σε υψηλότερο βαθμό, δηλαδή να πάμε στον επόμενο, δεύτερο βαθμό. Από εκεί πέρα όμως είναι μια απόφαση η οποία αλλάζει λίγο το τοπίο. Ποια είναι η δική σου πρώτη αντανακλαστική, αν μου επιτρέψει, αντίδραση αυτό? Γιατί το Airbnb έχει δημιουργήσει και ένα μικρό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σπίτια προς ενοικίες στην Αθήνα. Έτσι. Αυτό, κοίτα, είναι ένα θέμα που δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Αθήνα και η Ελλάδα. Όλες οι πρωτεύουσες. Το αντιμετωπίζουν όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες. Στη Βαρκελόνη έχει γίνει μεγάλη διαμαρτυρία για αυτό το θέμα. Στην Πράγα δεν κατοικούν πια Τσέχοι στο κέντρο της Πράγας. Έχουν φύγει γιατί δεν μπορούν, γιατί έχουν μετατραπεί όλα τα διαμερίσματα σε ενοικιαζόμενα, βραχυχρόνια μίσθωση. Βάσει της συγκεκριμένης πλατφόρμας, ναι. Εδώ υπήρχε και μέχρι σήμερα υπήρχε και λογική Far West. Δεν υπήρχε ούτε έλεγχος των διαμερισμάτων τα οποία νοικιαζόντουσαν. Δεν υπήρχε ούτε φορολόγηση των διαμερισμάτων που νοικιαζόντουσαν. Άρα, αυτή την να μέθοδο. Θεωρηθεί αυτό ότι είναι μια πρώτη, έστω έμεση προσπάθεια, ναι, να μπει μια τάξη στο τοπίο, γιατί ακριβώς χάνονται και έσοδα από ακριβώς την κυβέρνηση, ακριβώς, και να εξορθολογιστεί. Το κράτος θα επιβάλλει ένα νέο καθεστώς. Για να υπάρχει κάποια εκλογήκευση του τρόπου γίνεται. Πράγματι, διαμερίσματα προς ενοικίαση στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχουν πια. Γιατί όλοι, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει και μια υπερβολή. Όλοι κάνουμε, άρχισαν κάποιοι, μετά όλοι να μπούμε στο Airbnb. Είναι της μοδός. Φούσκα, δεν θα σκάσει και αυτό. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα που ο λόγος περνάει σε εσάς. Δεν θα σας στερήσουμε καθόλου χρόνο. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Ο κ. Γιώργος από το Γαλάτσι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, και καλησπέρα και στον κύριο Ροβέρδο. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να σχολιάσω. Θυμάμαι καλά ότι όταν είχε πάει ο Τσίπρας στην Τουρκία και κουβεντιάζανε και λένε και τα κανάλια μέχρι σήμερα ότι τι είπε ο Τσίπρας με τον Ερντογάν και η Κίνα και τα άλλα κτλ. Τότε είχε γίνει άνθρωποι με τους δύο αξιωματικούς τους δικούς μας και εμείς είχαμε πάρει που είχαν ζητήσει 8 δικοί τους Τούρκοι αξιωματικοί άσυλο εδώ. Και παρότι δεν στείλαμε εμείς τους 8, ο Ερντογάν που είχε πει μάλιστα ότι ο Τσίπρας είχε πει ότι είναι έξυπνος, νέος έξυπνος και δυνατός, άνοιξε χωρίς δίκη την πόρτα των φυλακών, περίμενε και το αεροπλάνο του Πρωθυπουργού, τους έβαλε μέσα και τους έφερε ο Τσίπρας. Δηλαδή, καταλάβατε τι λέω. Ναι, μας έκανε χάρη ο Ερντογάν, αυτό θέλετε να πείτε. Αυτό και μετά, ενώ ήταν οι ροές κανονικές, μετά τις 7 Ιουλίου, αρχίζανε οι ροές και τέτοια και με τη Λιβύη που έγινε τώρα όλο το ανακάτιμα. Σημαίνει τίποτα αυτά? Μήπως ο Τσίπρας έκανε καλή δουλειά και συνεργιόταν πολύ καλά με τον Ερντογάν και με όλους που συνοέτε? Καλή δουλειά. Ξέρετε πόσο διήρκεσε η ομοιρία, κύριε, των Ελλήνων στρατιωτικών, άνευ λόγου και αιτίας? Τι είπατε? Ξέρετε πόσο διήρκεσε η ομοιρία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, άνευ λόγου και αιτίας? Πώς δεν το ξέρω? Αν είχε γίνει καλή δουλειά, δεν θα είχαμε καν αυτό το περιστατικό, αγαπητέ μου. Ωραία, κύριε Γυρόβλου, μισό λεπτό. Δεν είμαστε από τα βουνά. Ο Τραμπ τον είχε δύο χρόνια τον είχε τον Μπάστορα. Τον Ιεραπόστολο, τον Μπράνσον, ναι. Ναι, στον Μπάστορα.
δύο χρόνια. Και τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Ο Ερντογάν δεν συνορεύει με την Τουρκία. Εμείς συνορεύουμε, είχαμε πολλές φορές τέτοια περιστατικά. Τι είναι αυτά που λες, όλα τα κανάλια λένε να πούμε. Να γιατί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη θα είναι με μικρή παρένθεση. Α, κατάλαβα. Ενώ Τσαμαράς έλεγε ότι είναι παρένθεση ο Τσίπρας και κάτσε 4,5 χρόνια. Okay, να okay. Γιατί ο Μητσοτάκη θα είναι παρένθεση. Θα το δούμε. Μπορεί να έχετε δίκιο. Θα το δούμε. Μπράβο. Θα το δούμε. Να είστε καλά. Η κυρία Ευαγγελία, τα Πατήσια. Κολαούζο, δεν θέλει, Κολαούζο. Φαίνεται η δουλειά, δεν φαίνεται, okay. Τι θέλετε. Okay. Αφού φαίνεται, θα το δούμε. Το ποιος θα είναι οι εκλογές θα γίνουν σε περίπου 4 χρόνια από τώρα. Έλατε. 4 χρόνια παρά 5 μήνες. 5 μήνες έχουν περάσει τις προηγούμενες εκλογές. Και το ποιος θα παραμείνει στην εξουσία ή όχι, θα αυτό δούμε. Το κρίνει πάντα ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Λοιπόν, η κυρία Ευαγγελία από τα Πατήσια, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Σας εύχομαι καλές γιορτές να έχετε. Επίσης, κυρία Ευαγγελία. Να σας πω την αλήθεια μου, πήρα τηλέφωνο, δεν θα ήθελα να σας απασχολώ κι εγώ. Δεν μας απασχολεί. Αλλά την Παρασκευή είχατε μία κυρία από το Παπάγου που δήλωσε ότι είναι σύζυγος στρατιωτικού και κόρη στρατιωτικού. Νομίζω ότι ήταν από το Παπάγου, δεν θυμάμαι, Χολαργό, Παπάγου, κάτι τέτοιο είπε. Και είπε ότι δεν θα ξαναψηφίσει το Μητσοτάκη γιατί δεν αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό, το λαθρομα μεταναστευτικό. Λοιπόν, σαν την κυρία και σαν τον κύριο που πήρε αμέσως πριν από μένα και είπε ότι ο Τσίπρας τα έκανε καλά, ας μην ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, δεν πειράζει. Ας μην ψηφίσουν και ας μην παραδεχτούν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θα αφήσει ιστορία χρυσή στην Ελλάδα. Χρυσή ιστορία, με χρυσά γράμματα. Γιατί αυτά που έκανε μέσα σε 4,5 μήνες δεν θα τα κάνει κανένας άλλος σε 150 χρόνια. Μάλιστα. Είναι ντροπή μας να μην έχουμε λογική εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ηλικία, που έχουμε εγγόνια μεγάλα, που έχουν πτυχία και έχουν τα πάντα και δουλεύουν γκαρσόνια για να μπορούν να επιβιώσουν. Γιατί οπωσδήποτε είναι δύσκολα τα πράγματα οικονομικά, αλλά μέσα σε 4,5 μήνες τι μπορεί να γίνει, κύριοι? Για όνομα του Θεού. Κύριε Ευαγγελία, κύριε Ευαγγελία, ο Θεός. Να είστε καλά. Ακούστε, οι κυβερνήσεις, όπως είπε και ο Γιάννης προλίγου, κρίνονται όταν έρθει η ώρα στην κάλπη. Okay. Δεκτεί η γνώμη σας, όπως ακούσαμε και τον προηγούμενο. Και κάτι άλλο, το οποίο είναι σαφέστατο και πρέπει να το καταλάβουμε. Όσο ικανός και να είναι ένας πρωθυπουργός, όσο πετυχημένος και να είναι ένας υπουργός, όπως εκτιμώ ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα είναι ακόμη περισσότερο στο μέλλον, θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα τον συμπαθούν και κάποιοι που δεν τον ψηφίζουν. Ή κάποιοι που θα θεωρούν ότι δεν έκανε καλά δουλειά του. Τι να κάνουμε, όπως εμείς εδώ λέμε τα πράγματα, κάποιοι μας συμπαθούν, κάποιοι μας αντιπαθούν. Κάποιοι θέλουν σ' όλοι και καλά να μας επιδοκιμάσουν και κάποιοι να μας αποδοκιμάσουν. Έτσι συμβαίνει. Δεν μπορεί να όλοι να συμφωνούμε. Αλλιώς δεν θα είχαμε δημοκρατία. Ακριβώς. Ο κ. Βασίλης από το κέντρο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χιδήρο. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας, πολύ χρόνο για προχθές. Να είστε καλά. Κύριε Γιάννη, συγχαρητήρια που πήγατε στη Βουλή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ είμαι λογιστής. Έρχεται πολλοί κόσμος στο γραφείο και πολλοί από αυτούς ή έρχονται και κάνουν αιτήσεις, ξέρετε όπως πάνε στα ΚΕΠ για το ΚΕΑ. Από αυτούς, αυτοί σημαίνει ότι έχουν, πώς το λένε, είναι στις ευπαθείς ομάδες. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Πολλοί από αυτούς που ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω από τα μέτρα τώρα που βγήκαν για το κοινωνικό μέρισμα, δεν θα το πάρουν, επειδή δεν είναι παντρεμένοι. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά δεν θα το πάρουν. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι το δεν είναι ΚΕΑ, αυτό δεν είναι το ΚΕΑ. Το ΚΕΑ είναι το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο δίνεται σε αυτούς που πρέπει. Αλλά επειδή αυτό, ανήκουν στα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, φέτος δεν θα το πάρουν. Δηλαδή πρέπει να έχουν ένα παιδί, ένα τέκνο ανήλικο. Όχι ανήλικο και ανάπηρο.
Ναι, ναι, η ανάπηρο μέχρι 24 χρονών. Ναι, 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 ναι. Λέω τα μονοπρόσωπα, πώς το λένε, τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά που και αυτά είναι ενταγμένα στο ΚΕΑ. Αυτά γιατί δεν μπορούν να πάρουν, πώς το λένε, από το κοινωνικό μέρισμα. Εάν έχουν ανάπηρο παιδί, θα το πάρουν. Όχι, λέω τα μονοπρόσωπα, δεν μιλάω για νοικοκυριά. Α, γιατί δεν μπαίνει και αυτοί, μα δεν μπαίνουν τα νοικοκυριά. Τα μονοπρόσωπα δεν είναι αυτό μέσα. Δεν μπαίνανε τα 400 ευρώ που το είχε ξεκινήσει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Το εξηγώ πάλι. Ναι. Αυτό που δίνεται φέτος δεν είναι το κοινωνικό μέρισμα που ξέραμε. Είναι ένα έκτοκτο επίδομα που δίνεται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Να ρωτήσω τότε, γιατί 200 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια λέω, πόσο, ναι, 200 εκατομμύρια δόθηκαν για τα, πώς τις λένε, για τον έμφυα στις μεγάλες περιουσίες. Γιατί από αυτά τα 200 εκατομμύρια, αυτό το έχει ακούσει και από τον κύριο Ξενάκη. Γιατί, όχι από τον κύριο Ξενάκη, από τον κύριο Στρατάκη. Γιατί τα 200 εκατομμύρια από αυτά δεν πήγανε στο κοινωνικό μέρισμα, αυτό που λέτε εσείς όπως είναι, να υποφεληθούν και οι ομάδες οι οποίες είναι νοικοκυριά. Δεν δόθηκα λεφτά από το αυτονόμιο. Δεν δόθηκα λεφτά. Και τώρα την άλλη εβδομάδα θα έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι και θα μας τα λένε. Σωστό. Καταλάβατε γιατί σας ρωτάω. Σωστό, και πιστεύω, εγώ προσωπικά ήμουν υπέρ του να μην δοθεί καθόλου. Έπρεπε να δοθεί στην υγεία, στην παιδεία, στους εξοπλισμούς. Να μην δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνεται φέτος, γιατί έτσι υπάρχουν πολύ περισσότεροι οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί δεν το παίρνουμε κι εμείς. Επαναλαμβάνω όμως, το κοινωνικό μέρισμα φέτος δόθηκε νωρίς. Δόθηκε τον Μάιο που μας πέρασε. Αυτό ήταν για τους συνταξιούχους. Δόθηκε ως... Το κοινωνικό μέρισμα ήταν αυτό που δόθηκε, ναι, τον Μάιο. Ναι, αυτό. Γι' αυτό δεν επρόκειτο να δοθεί. Οι υπόλοιποι που είναι στο ΚΕΑ, λέω, δεν το υποφέλουν. Όχι, αυτό, όχι, θέλω να πω. Όχι, όχι, όχι. Ξαφνικά η κυβέρνηση βρήκε έναν δημοσιονομικό χώρο και αποφάσισε να δώσει σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού εκτάκτως να δώσει κάποια ένα επίδομα. Κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν το δίνω. Αλλά είναι η απόφαση της κυβέρνησης. Και για αυτούς που είναι μονοπρόσωπα και έτσι. Γι' αυτό το λέω. Και για σε πολλούς άλλους δεν δίνει. Δεν δίνει στους ανάπηρους άνω των 24 ετών. Ναι, δεν δίνει. Αυτό λέω. Σε πολλούς άλλους δεν δίνει. Δεν δίνει σε χαμηλούς αξιούχους. Αυτό, ναι, ήθελα να πω εδώ. Θα μπορούσε να δώσει σε πολλούς άλλους πήγα τα λεφτά. Δεν υπάρχουν τα λεφτά. Δεν έπρεπε να υπάρχουν επιδόματα. Ακούστε με λίγο. Μπορούμε πολύ να ανοίξουμε τη βεντάλια αν μπούμε στη συζήτηση ποιοι θα έπρεπε να πάρουν και δεν πήρανε κατά την αντίληψη του καθενός. Πολύ, πολύ. Σεβαστώ αυτό που μου λέτε. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι επιδόματα, ο ΑΕΔ και τέτοια, καλύτερα έπρεπε να μπουν στους μισθούς, όπως λέει και ο Κυριάκος. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Είμαι εναντίον της επιδοματικής πολιτικής. Γιατί δεν αναπτύσσεται η οικονομία και δεν σώζεται η κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιος θα πάρει τα 700 ευρώ, σώθηκε δηλαδή τώρα. Απλώς δεν σώθηκε. Δεν απλά σώθηκε. Είναι ένα βοήθημα για τις οικογένειες. Είναι. Είναι ένα βοήθημα για τις χριστουγεννιάτικες μέρες που. Όπως το είπατε. Μόνο αυτό. Όπως το είπατε. Όπως το είπατε. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση αποφάσισε, καλός ή κακός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αποφάσισε να το δώσει σε συγκεκριμένες. Είναι λίγα τα λεφτά και τα δώσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Μακροχρόνια άνεργους, πολίτεκνες οικογένειες και παιδιά με ανάπηρο και οικογένειες με ανάπηρο παιδί. Αυτή και μόνο. Μάλιστα. Κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω ότι τα 200 εκατομμύρια μπορούσαν να δοθούν. Δηλαδή να μεγάλωνε η βεντάλια. Ναι, εντάξει, και πάλι, δηλαδή, και πάλι θα λέγατε εσείς να... δεν πήγε και αυτός. Αν πάμε σε αυτό, δεν σε έχει σταματημό. Όλοι θα θέλουν. Κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία. Ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε. Η κυρία Ελένη από το Κερατσίνη, καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλώς την. Θα ήθελα να πω το Σάββατο, δεν ξέρω αν είδατε την εκπομπή του κύριου στις ειδήσεις που μιλάνε οι τύποι που λέει το πρωί. Βγήκε ένας καθηγητής, ανάθεμα και αν ήταν καθηγητής αυτός, και έχουν διδάσκει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας με τέτοιο μίσος για τους αστυνομικούς. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Καλά που ήταν εκεί πέρα ο φίλα, πώς τον λένε, ο συνδικαλιστής των αστυνομικών και του τάχωσε γερά. Όταν χτυπάνε τους αστυνομικούς, όταν καίνε τους αστυνομικούς, όταν κάνουν χίλια δυο, δεν βγαίνει κανείς να υποστηρίξει τους αστυνομικούς. Μόνο τους μπαχαλάκιδες που καίνε τα αμάξια. Καταστήματα χίλια δύο. Και ένα δεύτερο που θέλω να σας πω. Κάτι άκουσα ότι αυτοί οι Πακιστανοί και όλοι που μας έχουν μαζευτεί εδώ πέρα οι μουσουλμάνοι πάνε βλαστημάνε τα δικά μας τη θρησκεία, πάνε κατουράνε λέει στις εκκλησίες. Γιατί δεν βγάζει ένα νόμο ο κύριος Μητσοτάκης, μια που είναι και εκείνος ορθόδοξος, αυτοί όλοι να τιμωρούνται που εμείς δεν τολμάμε να πούμε κάτι για τον Αλλάχ, θα μας σκοτώσουνε.
Αυτό ήθελα να μου απαντήσετε. Κυρία Λένα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω. Οι βανδαλισμοί στις εκκλησίες είναι ποινικό αδίκημα. Είναι ποινικό αδίκημα. Έτσι. Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω με αφορμή, το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη, επειδή η κυρία τηλεφώνησε και έθεσε το θέμα το πώς αντιμετωπίζονται γενικά οι αστυνομικοί από την κοινή γνώμη. Mm. Το πρώτο που θέλω να πω ότι τα παιδιά που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας είναι σάρκς εκ της σαρκός μας, είναι παιδιά από φτωχές οικογένειες και μικροαστικές οικογένειες. Και είναι και από πάνε εκεί, τι σημασία έχει. Οι οποίοι πάνε εκεί, θα σου πω κάτι, Γιάννη, γιατί έχει σημασία. Να σου πω γιατί έχει σημασία. Γιατί κανένας πλούσιος δεν πάει στην αστυνομία, Γιάννη, να τρώει πέτρας και μολότο αυτό που πρέπει μέχρι το βράδυ. Αυτοί που πάνε στην αστυνομία είναι σαν και εμάς συμπολίτες μας. Η αστυνομία υπάρχει για να προστατεύει τον απλό πολίτη και αυτό κάνει. Κάποιος ο οποίος επιτίθεται στην αστυνομία, επιτίθεται σε όλους μας. Η αστυνομία εκπροσωπεία μας, έχει το εθνόσημο εδώ ο άνθρωπος που φοράει το πηλίκιο. Και το είπαμε, λοιπόν, εάν υπάρχουν περιστατικά έκνομης βίας εκ μέρους κάποιων αστυνομικών, αυτά να τα δούμε και να τιμωρηθούν. Όπως έκανε σήμερα η αστυνομία. Αλλά η αστυνομία έπραξε μέσα στο πλαίσιο του νόμου και του συντάγματος. Και επαναλαμβάνω, είχαμε τραυματίες πάλι. Τώρα πάλι για τη βλασφημία που μας είπε προηγουμένως η κυρία. Αν βλασφημίσει τον Αλλάχ, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δυστυχώς, κάτι ακόμα εγώ θα το ήθελα, αλλά υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία να ήταν και αν βλασφημίσει και τα θεία. Να είναι ποινικό αδίκημα. Αλλά υπάρχει, δυστυχώς για μας, υπάρχει μια διεθνής νομοθεσία ευρωπαϊκή. Πάντως, αν θες την άποψή μου, Γιάννη, αν συνιστά ελευθερία, δικαίωμα το να βρίζεις ατιμόρυτο στα θεία, εγώ αυτή την ελευθερία, Γιάννη, εγώ τη λέω ελευθεριότητα. Ελευθεριότητα σύμφωνα, και ελευθερία είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εμένα με ενοχλεί ούτως ή άλλως. Εμένα με ενοχλεί όμως, επειδή είπατε για τους Πακιστανούς, εμένα με ενοχλεί αυτό που κάναν Έλληνες. Αυτό που βεβήλωσαν το άγαλμα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Έλληνες το κάνανε, αγαπητοί μου. Έλληνες. Το είδατε. Και αυτούς θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι το σύμβολο της Επανάστασης. Το σύμβολο του ελληνισμού. Και πήγανε κάποιοι ανόητοι, ανεγκέφαλοι, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερες εκφράσεις, και το βεβήλωσαν. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βεβηλώνονται αγάλματα ηρώων μας της Επανάστασης με απαξιωτικές αναφορές για τους ήρωες. Προσέξτε και κάτι άλλο. Προσέξτε κάτι άλλο. Και ήθελα να το επισημάνω. Ότι όλους αυτούς που σήμερα παράσχουν πολιτική κάλυψη στους μπαχαλάκηδες και στις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, κάποιοι τους ψηφίζουν. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Και μου έκανε και αλγινή εντύπωση ότι μεταξύ αυτών που έβγαλε ανακοίνωση εναντίον της αστυνομίας ήταν και ο πρόεδρος Αθηναίων και βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Γιώργος Καμίνης. Ο οποίος, κατά την άποψή μου, Γιάννη, είναι ο εκπρόσωπος ενός δογματικού, απαράδεκτου και εξωφρενικού δικαιωματισμού. Δεν μπορεί ο κύριος Καμίνης, ο οποίος διαμαρτυρόταν για την κατάσταση αναρχίας που επικρατούσε στην Αθήνα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπόρεσε, επειδή αναφέρθηκε στα αγάλματα, να προστατεύσει τα αγάλματα από βεβηλώσεις, έτσι, να έρχεται σήμερα, ενώ υπάρχουν τραυματίες αστυνομικοί, και να καταθέτει και να λέει, να αφήνει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν, ντροπή, ενώ είχαν τραυματίες, ντροπή, αντιμετώπισαν τους μπαχαλάκηδες. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ αυτά θα τα λέω, Γιάννη, εδώ πέρα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Και εγώ τα λέω. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Η κυρία Γεωργία από την Κυψέλη, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλώς την. Άνοιξα την τηλεόραση τώρα και είδα ότι λέτε σχετικά με το επίδομα αυτό που θα δοθεί τώρα των 700 ευρώ. Ναι. Θα ήθελα να σας πω για συγκεκριμένο άτομο. Η γυναίκα άνεργη από το 12, με κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ, 62 χρόνων, μόνη της, λαμβάνει αυτό το επίδομα. Αφού είναι μακροχρόνια άνεργη, προφανώς. Είναι μόνη της όμως, έτσι. Τι σημασία έχει το μόνη πάει μαζί. Δεν ξέρω για οικογένεια. Μακροχρόνια άνεργη. Και ναι, χωρίς εισόδημα, έτσι. Ναι, ναι. Χωρίς. Και χωρίς καταθέσεις και χωρίς. Χωρίς. Και χωρίς ιδιοκτησία. Θα το δείτε, ναι, και χωρίς. Θα ανοίξει και η εφαρμογή. Νομίζω ότι λογικά το δικαιούται. Αν δεν υπάρχει κάτι που δεν μας λέτε, το δικαιούται. Όχι, δεν έχω κάτι να κρύψω. Απλώς όχι να κρύψετε. Εννοώ κάτι που σας διαφεύγει, αυτό εννοώ. Ναι, με κάρτα ανεργία στον ΟΑΕΔ. Από το 12 άνεργοι. Κοιτάξτε, η λογική αυτού του επιδόματος, το οποίο είναι έκτακτο, το ξαναλέμε, ναι, έτσι, για να μην δημιουργούνται. Το ξέρω, ναι. Είναι ακριβώς να πάει σε αυτούς που έχουν απόλυτη ανάγκη. Σωστά. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν ανθρώπινες γιορτές. Με αξιοπρέπεια. Ακριβώς. Γιατί δεν μας σώζει το 700. Ναι. Άλλη, γιατί αλλά επαναλαμβάνω, όλα τα υπόλοιπα δόθηκαν το Μάιο. Προεκλογικά, ναι, δόθηκαν για ευνόητους λόγους, αλλά δόθηκαν. Ναι.
Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία να μπαίνει στη λογική ανά εξάμηνο να δίνει αυτό και θα το τεινάξει το δημοσιονομικό. Όχι, βέβαια, θα ξαναπάμε στα χειρότερά μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ισχύει αυτό που είπε ο Γιάννης. Ότι θα είμαστε καλά όταν δεν θα χρειάζεται παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις κανένα επίδομα για κανέναν. Και για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Και για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως είναι παραδείγματος χάρη. Που δεν μπορούν να εργαστούν. Όπως είναι παραδείγματος χάρη οι άνθρωποι με ειδικές δεξιότητες, οι οποίες όπως και να έχουν τα πράγματα, πάντα θα χρειάζονται τη στήριξή μας και όχι μόνο οικονομικά, αλλά ποικιλοτρόπως. Έτσι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία. Καλές γιορτές. Ο κ. Νίκος από το Περιστέρι, καλησπέρα. Χαίρετε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και τη λάμψη που προσφέρετε στην ελληνική κοινωνία και κάποιοι άλλοι άλλων ιδεών κτλ. Καλό είναι να δουν, να ρίξουν μια ματιά και να αντιγράψουν και να προσφέρουν το ίμιση της θετικής και πατριωτικής υπηρεσίας που προσφέρετε στην πατρίδα μας και στην κοινωνία μας. Εσείς οι δύο άνθρωποι και αυτό το κανάλι και αυτή η εικόνα που μας δίνετε, καλό είναι κάποιοι άλλοι να την αντιγράψουν και ας βοηθήσουν. Τώρα αναφορικά το τι κάνουν οι Έλληνες, τον Καποδίστρια τον ετοιμούν με το ύψιστο αξίωμα οι Ελβετοί και εμείς τον σκοτώσαμε εδώ. Παράλληλα θα ήθελα να πω το εξής. Πρέπει να ντρεπόμαστε και οι τσάμπα μαγιές να βρίζουν το Μητσοτάκι και οτιδήποτε άλλο παίρνοντας ένα τηλέφωνο. Είναι ντροπή. Ή το θέλουν ή δεν το θέλουν. Ο Μητσοτάκης σήμερα εκπροσωπεί την ελληνική δημοκρατία. Εκτός αν δεν θέλουν δημοκρατία και είναι χουντικοί και φασίστες. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ένας άνθρωπος με επίπεδο, με μόρφωση, που μας αντιπροσωπεύει επάξια σε οτιδήποτε. Τώρα, αν μετά από 3, 4, 5 χρόνια δεν τον θέλει η ελληνική... Το εκλογικό σώμα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα δεν είναι ωραίο πράγμα πίσω από ένα τηλέφωνο να κάνουν μαγιές ότι τι είναι ο Μητσοτάκης, τι δεν είναι ο Μητσοτάκης, τότε άλλο. Είναι ο πρωθυπουργός χώρας και αξίζει το σεβασμό. Τώρα κάποιοι άλλοι που θέλουν να το παίξουν μάγκες και τότε άλλο είναι τσαμπαμάγκες αν με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή. Και κάτι ήθελα να πω, για να καταλάβουν το επίπεδο και τη διαφορά πρέπει να ντρέπονται που μιλάνε για τα επιδόματα, γιατί το κίνητρο του Μητσοτάκη ήταν μόνο ανθρώπινο. Το κίνητρο του Τσίπρα ήταν να πουλήσει για να πάρει ψήφους. Αυτή είναι η διαφορά. Συγγνώμη που ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου, αλλά δεν τρώμε και σαν όμπας περιπτώσει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι θα μου πουν οι άλλοι. Έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης το δίνει γιατί έχει ευαισθησίες, έχει ανθρωπισμό. Θα γίνουν εκλογές αύριο, θα γίνουν μετά από 4-5 χρόνια εκλογές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε λίγα και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Ο κ. Ανδρέας. Οι εκλογές θα γίνουν μετά από 3,5 χρόνια. Ο κ. Ανδρέας από τη Δάφνη. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλώς τον. Γεια σας, κύριε Νίκο. Θα πω κάτι για εσάς. Την περασμένη εβδομάδα είπατε ότι θα πάρουν το επίδομα της Γένας όσοι είναι 10 χρόνια βρίσκονται στην Ελλάδα. Όχι, εννοείται. Το 10 χρόνια δεν ξέρω πώς το αποδεικνύουν και το μετράνε. Αλλά ένας ακέραιος και ξεκάθαρος τρόπος είναι, κύριε, ότι τα 300 ένσημα το χρόνο είναι ο ακέραιος αριθμός για το... Για τα ένσημα παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις. Υποθέτω πως ναι. 300 επί 10 κάνει 3.000. Προσκόμισε μου τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι έχεις 3.000 ένσημα για να πάρεις το επίδομα του παιδιού. Οπότε να είναι ξεκάθαρο. Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος λέει το εξής. Λέει για την απόδειξη της δεκαετούς διαμονής στη χώρα. Αλλά τα ένσημα, τα ένσημα δεν είναι ο μόνος τρόπος, γιατί μπορεί αυτά να είναι διακεκομένα. Οι φορολογικές δηλώσεις. Είναι η αίτηση για άσυλο, είναι παραδείγματος χάρη η αίτηση. Και η αίτηση για χορήγηση άδειας παραμονής. Δηλαδή να αποδεικνύεται προφανώς, δεν ξέρω τώρα τις λεπτομέρειες, αλλά προφανώς πρέπει να αποδεικνύεται η δεκαετή παραμονής. Μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει φορολογικές δηλώσεις. Τώρα, αυτό για τα ένσημα. Όπως καταλαβαίνετε. Αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα, κύριε Νίκο. Τα ξεκαθαρίζει. Τα κάνει στα 3.000. Όποιος έχει ένσημα δεν είναι άνεργος όμως. Πώς θα πάρει επίδομα ο άνεργος. Τα επιδόματα για τους ανέργους. Δεν είναι για τους εργαζόμενους συνήθως. Όχι, μιλάει για το επίδομα της γένας. Το επίδομα της γένας δεν ξέρω ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε. Δεν σας άκουσα, κύριε Ανδρέα. Για τη γένα του παιδιού λέμε. Ναι, αυτό για το διχίλιαρο. Αν κάποιος είναι άνεργος, δεν το πάρει. Δηλαδή κάποιος που είναι άνεργος 10 χρόνια στην Ελλάδα θα πάρει το επίδομα. Εγώ είναι εξισορροπή αυτό, είναι δίκαιο. Ακούστε, κύριε Ανδρέα, να επαναλάβω αυτό που έλεγα. Εγώ δεν ξέρω αν τα ένσημα είναι προϋπόθεση για να πάρει κάποιος το επίδομα δεν για το τη ξέρω, γένα. Δεν το ξέρω ούτε αυτό. Τώρα έρχεται στην επίδομα. Εσείς μας το θέτετε αυτό. Σήμερα στην Ελλάδα και εργαζότανε. Πώς?
Ότι ήταν, βρισκόταν στην Ελλάδα και εργαζόταν. Καλά, στην μπορεί Ελλάδα. Να εργαζόταν μια περίοδο, μπορεί να μην εργαζόταν μια άλλη περίοδο. Περίοδο εργαζόταν, το θέμα είναι να ακούσει. Μπορεί να απουσιάσει 2-3 χρόνια και να παρουσιάσει πότε μπήκε και είναι, πότε βγήκε. Υποβάλλει φορολογική και δήλωση και έχει εδώ. Μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Στη φορολογική δήλωση έχει και μόνιμη κατοικία. Και η φορολογική δήλωση είναι και μόνιμη. Το ένσημα είναι το πιο ξεκάθαρο κομμάτι. Καλά. Το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Γιάννη, άκουσες τους τηλεθεατές. Αυτή η ιστορία έχει δημιουργήσει μια σύγχυση με το επίδομα, με τα κοινωνικά κτλ. Το κοινωνικό μέρισμα, όπως δίνεται φέτος, όντως έχει δημιουργήσει κάποια παράπονα από διαφορετικά. Πρέπει να το καταλάβουν όμως ότι δεν πρόκειται περί του κανονικού κοινωνικού μερίσματος που δίνεται κάθε Χριστούγεννα. Από του χρόνου, το 2020, θα δίνεται με τη μορφή μια. Όχι ακριβώς 10% σύνταξη, δεν θα είναι συνολικά. Πάντως δημιουργήθηκε μια σύγχυση, γιατί δόθηκε πρόωρα. Επικοινωνιακά, αν ήταν για ψηφοθερικούς λόγους να το έδινε η κυβέρνηση, έκανε λάθος. Αλλά πολύ σωστά είπε ο προηγούμενος ακροατής, δεν δόθηκε για ψηφοθερικούς λόγους. Δόθηκε γιατί ο Κυριάκος ήθελε να στηρίξει κάποιες κοινωνικές ομάδες. Να επαναλάβουμε ότι στα απόνερα της κρίσης υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας, οι οποίοι δοκιμάζονται ακόμα πάρα πολύ σκληρά. Ζουν σε καθεστώς ανάπηροι και πολύτεκνοι και μακροχρόνια. Απόλυτης ανέχειας και χρειάζονται τη βοήθεια της πολιτείας. Επαναλαμβάνω, μακάρι να μικρύνει δραστικά ο αριθμός των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα χρειάζονται τέτοιου τύπου βοήθειας. Πάντα βέβαια θα υπάρχει ένας αριθμός, Γιάννη, ό,τι και αν κάνουμε, έτσι, που θα χρειάζεται την αρρωγή της πολιτείας, να το διευκρινίσουμε αυτό. Αλλά η προσπάθεια είναι να αναπτυχθεί η οικονομία ώστε να βρίσκουν τα παιδιά μας δουλειά. Ακριβώς. Αν τα παιδιά βρίσκουν δουλειά, αν τα παιδιά, τα νέα παιδιά βρίσκουν δουλειά και μια δουλειά η οποία θα πληρώνεται καλά και αξιοπρεπώς, από εκεί και πέρα θα μπορούν και τα παιδιά να βοηθήσουν και τους συγγενείς τους. Θα υπάρχει τέλος πάντων, δεν θα είναι κανένας μόνος του. Τουλάχιστον στο πεδίο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Να πούμε ότι το εγγυημένο εισόδημα είναι μια πολιτική της κυβέρνησης, έτσι. Ναι, όχι, κατοχυρώθηκε πλέον και με το Σύνταγμα. Κατοχυρώθηκε πλέον και με το Σύνταγμα. Τουλάχιστον εγγυημένο εισόδημα. Γιατί η λογική σε μια κοινωνία οργανωμένη και αλληλεγγύης, μια κοινωνία αλληλεγγύης, είναι Γιάννη μου και είναι και γιορτές και το λέμε αυτό. Και να προσπαθήσουμε όλοι να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του στις γιορτές. Είναι πολύ σημαντικό. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, γιορτή ομόνοιας, γαλήνης, συγχώρεσης και αξιολόγησης. Και είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος, Γιάννη, και κλείνω με αυτό, ότι όλοι, αν κοιτάξουμε πίσω μας, βλέπουμε λάθη, συμπεριφορές που μπορούμε να βελτιώσουμε. Έτσι. Πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν και δεν ήταν σωστές, Γιάννη. Έτσι. Μιλάω τώρα, απευθύνομαι σε εσένα. Και εμείς θα κάνουμε λάθη. Και η κυβέρνησή μας θα κάνει λάθη. Εσύ είσαι πλέον ενταγμένος στην ενεργό πολιτική. Μοιραία θα γίνουν λάθη. Λοιπόν. Δεν υπάρχει κανείς αλάνθαστος. Ακριβώς. Άσφαλτος, όπως έλεγε και η Φιλιππίνη Άντζελα Δημητρίου. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι ένα γαλήνιο απόγευμα. Αύριο και πάλι μαζί στις 2 και την Τετάρτη πάλι κοντά μας ο Γιάννης Αλοβέρδος. Να είστε καλά, χρόνια πολλά στις Ανούλες. Να είστε καλά κι εσείς.